Πάλι επιστρέψαμε και πάμε να συνδεθούμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Πιερακάκη. Και λέγαμε ότι το στίχημα της κυβέρνησης είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τώρα είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Αναγκαίο, θα λέγαμε. Ναι, και αναγκαίο, ακριβώς. Και αναγκαίο, σωστά. Το λέτε πολύ σωστά. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, πέρα από τα αυτονόητα που είναι ότι τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αυτή τη στιγμή καθίστανται η απόλυτη κρίσιμη υποδομή της χώρας, γιατί όλοι. Η ανθρώπινη επικοινωνία πλέον σχεδόν διαμεσολαβείται μέσω από αυτά. Ταυτόχρονα φέρνουμε και τις μεγάλες πρωτοβουλίες που είχαμε σχεδιάσει μπροστά. Είναι πιο αναγκαίο να γίνουν γρήγορα, να υλοποιηθούν γρήγορα, έστω και σε δοκιμαστική μορφή. Και έτσι ήδη ανακοινώσαμε ότι τις επόμενες ημέρες το gov.gr, το οποίο θα είναι μια από τις μεγάλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, θα είναι διαθέσιμο για τους πολίτες. Όπερ σημαίνει, Υπουργέ, ότι θα μπορούμε να έχουμε πιστοποιητικά, τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την καθημερινότητά μας, για παράδειγμα υπεύθυνες δηλώσεις και οτιδήποτε άλλο, εξουσιοδοτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι θα κάνει αυτή η πύλη? Αυτή θα είναι η ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου. Καταρχήν, κατατάσσει και κωδικοποιεί όλες τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουμε στο δημόσιο, τις οποίες ξέρετε πολύ συχνά δεν τις ξέρουμε. Είναι περίπου 500 αυτές οι υπηρεσίες που παρέχει το κεντρικό κράτος και κάπως έπρεπε να οργανωθούν, όχι η κάθε μία στο κάθε Υπουργείο, αλλά όλες μαζί σε ένα κεντρικό σημείο για να μπορεί να τις ξέρουν οι πολίτες και να τις αναζητήσουν. Άρα, πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα προσθέσουμε μια σειρά από νέες υπηρεσίες και ξεκινάμε με αυτές που είπατε. Εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση. Και νομίζω ότι ισχύει ακριβώς αυτό που υπόθηκε πριν, η αναγκαιότητα, γιατί αν δείτε τα στατιστικά των ΚΕΠ των τελευταίων ημερών, οι πολίτες βασικά πήγαν σε αυτά για γνήσια υπογραφής, δηλαδή για αυτού του τύπου τα έγγραφα. Βέβαια. Άρα εμείς τα ψηφιοποιούμε. Το πιο απαραίτητο είναι Ακριβώς. Τα ψηφιοποιούμε και τα καθιστούμε και άειλα. Δηλαδή θα λαμβάνεις ουσιαστικά την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση στο κινητό σου και θα μπορεί να αντιλάβει και οποιοδήποτε άλλος του στείλεις αυτό το PIN, αυτόν τον αριθμό ουσιαστικά που θα λαμβάνεις. Άρα για παράδειγμα κύριε Υπουργέ, επειδή ακριβώς έχουμε πει ότι οι δύο ευπαθείς ομάδες πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι, η εξουσιοδότηση σε κάποιο συγγενικό, στο παιδί τους ή σε κάποιο πρόσωπο οικείο θα γίνεται πολύ εύκολα και πώς? Ναι, αλλά ποιο είναι το σημείο κλειδί? Η κωδική του τάξης. Μάλιστα. Πρέπει όλοι, γιατί εδώ έχουμε κάνει, αν θέλετε, κάτι το αδόκιμο. Έχουμε γενικεύσει τη χρήση των κωδικών του τάξης, αλλά πολύ συχνά πολλοί συμπολίτες μας δεν τους θυμούνται ή τους έχουν δώσει για πλήρη χρήση από τους λογιστές τους. Πρέπει και οι λογιστές να έχουν πρόσβαση, αλλά κανονικά πρέπει αυτούς τους κωδικούς να τους ξέρουμε μόνο εμείς, γιατί τώρα θα προσθέτουμε μια σειρά από ευαίσθητες υπηρεσίες πάνω τους και θα πρέπει να δίνουμε άλλους κωδικούς στους λογιστές μας. Όλα αυτά θα τα ανακοινώνουμε βήμα-βήμα. Καταρχήν, εγώ θα ζητήσω από όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γνωρίζουν τους κωδικούς του τάξης, να τους μάθουν, να τους αποκτήσουν, να τους έχουν στα χέρια τους για να μπορούν να κάνουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Και ανακοινώσαμε μια πρόσθετη υπηρεσία, την οποία από κοινού με το Υπουργείο Υγείας θα αναπτύξουμε. Άειλη συνταγογράφηση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η συνταγή στο κινητό. Δεν χρειάζεται δηλαδή ουσιαστικά να πάρεις τη συνταγή στο χαρτί από το γιατρό σου. Και αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις που κάνει το Υπουργείο Υγείας, πολλές από τις συνταγές δεν χρειάζεται να βρεθεί σε φυσική επαφή, ιδιαίτερα για τα χρόνια νοσήματα, για να στις δώσει ο γιατρός. Τώρα, αν μπορείς να τις λάβεις τις συνταγές στο κινητό σου με ένα μήνυμα, αντί να χρειαστεί να στείλεις κάποιον αν είσαι ευπαθής ομάδα, δεν είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία για τον πολίτη. Βέβαια. Υπουργέ, υπάρχει κάποια πρόβλεψη σχετικά με τις διαδικασίες που θα χρειαστούν προκειμένου οι άνθρωποι που υπάγονται στις προβλέψεις, όπως σας ακούσαμε χθες από τον κύριο Σταϊκούρα, να προχωρήσουν δηλαδή στη διεκδίκηση εντός εισαγωγικών όλων αυτών που δικαιούνται, αν βρίσκονται σε αυτές τις ομάδες μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και πάλι? Αναφέρομαι βεβαίως και στο θέμα των 800 ευρώ για τους εργαζόμενους και σε μια σειρά άλλων προβλέψεων στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Σταϊκούρας. Τα Υπουργεία συνεργαζόμαστε πολύ στενά μεταξύ μας και όπως λέτε, ακριβώς όλα αυτά θα γίνονται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, τις οποίες θα ανακοινώσουμε όταν θα είναι έτοιμες για το ευρύ κοινό. Αυτή τη στιγμή αυτό αφορά και τις επιχειρήσεις, έτσι, προφανώς. Αφορά και τις επιχειρήσεις. Αλλά... αυτή τη στιγμή νομίζω το κρίσιμο είναι να ανακοινώνουμε πράγματα όταν είναι έτοιμα να γίνουν. Τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία είπα πριν, δηλαδή στις εξουσιοδοτήσεις, στις υπεύθυνες δηλώσεις, στη συνταγογράφηση και πλέον έχουμε φύγει από ένα διάστημα που ήταν μήνα με το μήνα. Τώρα είμαστε στο μέρα με την ημέρα. Κάθε μέρα λοιπόν θα ανακοινώνουμε καινούργια πράγματα που θα είναι έτοιμα για τους πολίτες. Η έκδοση των συντάξεων. Α, μισό λεπτό κύριε Πιερακάκη, γιατί έχουμε μια αρνητική εξέλιξη στο κομμάτι του κορονοϊού. Πάμε στην ιατρική μας συντάκτρια. Την Ιωκάστη Αλιφερόπουλου. Μείνετε μαζί μας, κύριε Πιερακάκη. Έλα, Ιωκάστη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Όπως φαίνεται έχουμε και έκτο θάνατο από τον κορονοϊό στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 70χρονο άντρα από την Καστοριά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που γνωρίζουμε. Ταυτόχρονα να σου πω ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ υπάρχει και αύξηση των ανθρώπων που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περίμεναν βεβαίως οι ειδικοί, διότι όπως είπαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσβληθεί σοβαρότερα από τον κορονοϊό. Ως εκ τούτου θα έχουμε και αύξηση των διασωληνωμένων. Καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια λυσίδα εξελίξεων. Ο κύριος Τσιόδρας, χθες τοποθετούμενος για το θέμα, είπε ότι αναμένονται φυσικά και άλλοι θάνατοι στη χώρα μας. Το προφίλ μέχρι στιγμής αυτών των ανθρώπων που νοσούν βαριά και έχουν πεθάνει, να θυμίσουμε ότι είναι άνδρες ηλικίας με μέσο όρο τα 69 έξι έτη. Νεκροί. Ιωκάση, ευχαριστούμε πολύ. Τρεις στους έξι νεκρούς, Θανάση, στην Καστοριά. Σε εκείνη την πολύπαθη περιοχή, πολύπαθη ζώνη. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε εσάς, κύριε Πυρακάκη. Κύριε Πυρακάκη, βεβαίως. Σε ποιο κομμάτι θέλω να σας ρωτήσουμε, αν έχετε και κάποια απάντηση. Και πολύ κόσμο, τι θα γίνεται με την έκδοση συντάξεων. Υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση αν μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά. Αν στις προτάσεις σας περιέχεται και αυτό το κομμάτι. Όλα προσπαθούμε να τα επιταχύνουμε. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή αυτό το κοιτάζει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι χοντρικά η πολιτική είναι σε δύο πυλώνες του Υπουργείου. Είναι από τη μία να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε όσο πιο πολλές υπηρεσίες μπορούμε, όπως αυτές που είπα πριν, και από την άλλη να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αυτές τις ημέρες, γιατί όλη η κίνηση, όπως ανέφερα και πριν, περνάει μέσα από αυτά και παρατηρούμε πολύ αυξημένη κίνηση και γίνονται και κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να το διαχειριστούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή, θα είναι μοιραίο τώρα. Όπως είπατε και εσείς, κάθε μέρα θα έχουμε και νεότερα. Καλή σας συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή.